Το λιμάνι της από στο λιμάνι τη Λεμεσού κατέπλεψε από χθε το αρματαγωγό πλοίο Ρόδο του πολεμικού ναυτικού τη Ελλάδα στο πλαίσιο εκπαίδευση των σπουδαστών τη Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών του Ναυτικού. Το Ρόδο είναι ένα από τα πέντε αρματαγωγά τα οποία κατασκευάστηκαν στα ναυπηγεία Λευσίνα μετά από παραγγελία του Υπουργείου Εθνική Αμήνη. Καθελκύστηκε στι 6 Οκτωβρίου του 1999 και παραδόθηκε στο ελληνικό ναυτικό τον Μάιο του 2000. Το αρματαγωγό Ρόδο είναι το τρίτο κατά σειρά από τα τρία πλοία που έχουν αυτό το όνομα. Έχει μήκο 105,9 μέτρα, πλάτο 15,3 μέτρα, βήθισμα 4,67 μέτρα και εκτόπισμα 4.400 τόνου. Η ταχύτητα του φτάνει του 16 κόμβους και έχει πλήρωμα 120 άτομα ενώ φέρει ένα πυροβόλο και 4 αντιαεροπορικά. Κατά την παραμονή του στην Κύπρο, κυβερνήτη, αξιωματική και αντιπροσωπεία των σπουδαστών θα επισκεφθούν το στρατιωτικό κημητήριο Μακεδονίτη και τα φυλακισμένα μνήματα όπου θα καταθέσουν στεφάνι ενώ θα πραγματοποιήσουν και θυμοτυπικέ επισκέψει σε πολιτικέ, θρησκευτικέ και στρατιωτικέ αρχέ τη Κύπρου. Το αρματαγωγό θα παραμείνει στο λιμάνι Λεμεσού μέχρι τι 2 Αυγούστου και το κοινό θα μπορεί να το επισκεφθεί μέχρι αύριο από τι 6 το απόγευμα μέχρι και τι 9 το βράδυ.